Η δημιουργία του ανοιχτού εμπορικού κέντρου ήταν το θέμα της ενημερωτικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην Άρτα με πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου στα πλαίσια της διαβούλευσης. Στην εκδήλωση χαιρετισμού απίφθινε η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Γιάννης Γκολομάζος. Η μία συζήτηση είναι καθοριστική σήμερα εδώ για τη δημιουργία του ανοιχτού εμπορικού κέντρου στην Άρτα. Μια ευκαιρία για μικρομεσαίες επιχειρήσεις της πόλης να αποτελέσουν μέρος μιας ελκυστικής εμπορικής δραστηριότητας με παράλληλες υπηρεσίες ψυχαγωγίας, προσελκύοντας επισκέπτες και παρατείνοντας την παραμονή τους στο εμπορικό κέντρο. Τα αποτελέσματα από ανάλογες πρωτοβουλίες στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη συντείνουν σε αυτή την κατεύθυνση. Και βέβαια ένα ανοιχτό εμπορικό κέντρο σαν σύμπραξη των τοπικών επιχειρήσεων μπορεί να λειτουργήσει και ανταγωνιστικά απέναντι σε αντίστοιχες ιδιωτικές πρωτοβουλίες που κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει σε μια επόμενη περίοδο. Αυτή η συζήτηση λοιπόν, την οποία θα παρακολουθήσω και εγώ με μεγάλο ενδιαφέρον, είναι και στη συνέχεια μιας μέρας που έγινε και μια μεγάλη διαβούλευση στο Δήμο Αρταίων για τα μεγάλα αλλά και μικρότερα θέματα της περιοχής, ένας πολύ δημιουργικός διάλογος για να συνθέσουμε και από εκείνο το δρόμο, δηλαδή τις συνεργασίες τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων και κυβέρνησης, για να συνθέσουμε τα επόμενα βήματά μας. Με την ευκαιρία της εκδήλωσης, αναζήτησα κάποιες πληροφορίες για τα ανοιχτά κέντρα εμπορίου και διαπίστωσα ότι το εν λόγω πρόγραμμα εφαρμόστηκε πιλωτικά σε κάποιες πόλεις της Ελλάδος από το 2012 με σημαντικά ωφέλη για τον εμπορικό κόσμο. Πρόκειται για μια πρόταση με αναπτυξιακό χαρακτήρα που έχει ως στόχο να μεταλλάξει το κεντρικό αστικό επιχειρηματικό ιστό της πόλης σε πρότυπο κέντρο εμπορίου, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. Με απότερο σκοπό όχι μόνο το εμπορικό κέντρο, αλλά την ενίσχυση της ανταγωνιστικής ταυτότητας της πόλης. Ως διοίκηση του Επιμελητηρίου θα στηρίξουμε αυτή την πρόταση, καθώς θεωρούμε πως ένα τέτοιο πρόγραμμα πρώτον θα αλλάξει την εικόνα του κέντρου της Άρτας, αφού προβλέπει την αναβάθμιση των δημόσιων χώρων και η υλοποίηση σειράς δράσεων. Και δεύτερον, θα φέρει πολλά ωφέλη στα εμπορικά καταστήματα και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται στο δίκτυο πεζοδρόμων της πόλης που έχει πόνο, αφού τους δίνει τη δυνατότητα να βελτιώσουν την εξωτερική τους εικόνα. Κεντρική ομιλήτρια στην εκδήλωση ήταν η ειδική γραμματέας διαχείρισης τομεακών επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΤΠΑ, Ευγενία Φωτονιάτα. Απαντώντας λοιπόν σε αυτά τα τέσσερα ερωτήματα, σχεδιάστηκε η δράση Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου με βασικό μότο το συνεργαζόμαστε, αναβαθμιζόμαστε, αποκτούμε ταυτότητα. Επιμένω λοιπόν στο κομμάτι αυτού του μότο, γιατί κάθε λέξη συνδέεται είτε με μία προϋπόθεση, είτε με έναν περιορισμό, είτε με μια ευκαιρία που δίνει το πρόγραμμα. Δεν είναι τυχαίο. Πριν ξεκινήσω, επειδή ακούστηκε από 2-3 ομιλητές σε σχέση με τη δράση Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου που έτρεξε την προηγούμενη περίοδο του 2007-2013, να πω ότι ήταν μια δράση η οποία τωρινή με την προηγούμενη, αν εξαιρέσουμε τον ίδιο τίτλο, δεν έχουν τίποτα άλλο κοινό. Απολύτως τίποτα άλλο. Είναι διαφορετικός ο σχεδιασμός και είναι και διαφορετικές όλες εκείνες οι ευελιξίες και ευκολίες που δίνει η τωρινή δράση. Επειδή ήμουν από αυτούς που δεν σχεδίασα την προηγούμενη δράση, το 7-13, αλλά ήμουν από αυτούς που κλήθηκε να την κλείσω διαχειριστικά όταν τελείωνε η προγραμματική περίοδος, να πω ότι θεωρούνται μία από τις πιο αποτυχημένες δράσεις. Οι περισσότεροι εμπορικοί, αν ήταν ο λάθος, ήταν 6 εμπορικοί σύλλογοι που τελικά εντάχθηκαν για να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, κατάφεραν να το υλοποιήσουν μόλις 3. Οι υπόλοιποι και με πρώτο και κυριότερο το μεγαλύτερο εμπορικό σύλλογο της χώρας, τον Εμπορικό Σύλλογο της Αθήνας, απετάχθησαν γιατί δεν κατάφεραν να το υλοποιήσουν. Η βασική παράμετρος που τότε τέθηκε ήταν ο αποσπασματικός χαρακτήρας των παρεμβάσεων, διότι αφορούσαν παρεμβάσεις soft, τις οποίες το αρχικό ενδιαφέρον των επιχειρήσεων ή του εμπορικού συλλόγου γρήγορα έσβησε στο να το υλοποιήσει. Και το δεύτερο ήταν η απέτηση τότε της ιδιωτικής συμμετοχής από τον εμπορικό σύλλογο. Αυτά αντιμετωπίστηκαν και τα δύο στην τωρινή δράση. Μιλάμε για ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και μιλάμε για 100% επιδότηση.
Σύμφωνα με το όσα ανακοίνωσε η κυρία Φωτονιάτα, η υποβολή των προτάσεων από Δήμου σε συνεργασία με εμπορικούς συλλόγους θα ξεκινήσει αρχές Μαΐου, υπογραμμίζοντας ότι θα επιλεγούν οι πλέον ολοκληρωμένες. Για τη διατύπωση της πρότασης κυριάρχησε η άποψη ότι θα πρέπει να γίνει αρχιτεκτονικός διαγωνισμός με τον οποίο συμφώνησαν ομόφωνα. Η περιοχή λοιπόν που επιλέγουμε, επειδή έχει μια λογική συνολικής παρέμβασης, θα πρέπει, και αυτό είναι και κριτήριο αξιολόγησης, θα δούμε και στη συνέχεια, να περιέχει πολιτιστικούς ή φυσικούς πόρους, τους οποίους θα πρέπει να αναδείξουμε. Ιδανική περίπτωση, το κέντρο της, το εμπορικό κέντρο της πόλης. Υπάρχουν διάφοροι περιορισμοί. Στην περιοχή που θα επιλέξουμε, θα πρέπει δηλωμένα και μέσω υπεύθυνων δηλώσεων και μια δύσκολης αποτύπωσης, να δηλώσουν ενδιαφέρον ότι θα συμμετέχουν τουλάχιστον το 70% των εγκατεστημένων εμπορικών επιχειρήσεων. Και αυτές δεν θα πρέπει να αθροίζουν σε λιγότερο από 50 εμπορικές επιχειρήσεις. Αυτό είναι το μίνιμουμ για το οποίο θα πρέπει κανείς, αν δεν το έχει εξασφαλίσει, δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Αφού λοιπόν εξασφαλίσει αυτό το μίνιμουμ, το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα να δηλώσουν ενδιαφέρον, πρόθεση και να συμμετάσχουν οποιαδήποτε επιχείρηση βρίσκεται μέσα στην περιοχή που θα επιλέξετε να παρέμβετε. Δηλαδή θα μπορεί να είναι εστίαση, θα μπορεί να είναι υπηρεσίες, κάποιες άλλες πόλεις έχουν κινηματογράφους ή οτιδήποτε. Και για να αντιμετωπίσουμε και το θέμα των εμπορικών περιοχών σε εκείνες τις οποίες υπάρχουν πολλά καταστήματα φαντάσματα, κενά καταστήματα, θα μπορούν να συμμετέχουν και κενά καταστήματα με ένα όριο βέβαια, έτσι, γιατί μιλάμε για ζωντανές εμπορικές περιοχές, οι οποίες δεν θα πρέπει να ξεπερνάνε το 5% του συνόλου των επιχειρήσεων που τελικά θα συμμετέχουν. Η πόλη της Άρτας έχει το προνόμιο και την πολυτέλεια να έχει την αγορά της στο μεγαλύτερο τουλάχιστον μέρος της γεωγραφικά μαζεμένη, συγκεντρωμένη. Ένα αρκετά μεγάλο εμπορικό κέντρο με πολλά καταστήματα και επιχειρήσεις που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της εμπορικής και γενικότερα επιχειρηματικής δραστηριότητας, τόνισε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Δημήτρης Χουλιάρας. Κοιτάξτε, τώρα είναι μια ευκαιρία, το είπα και στην ομιλία μου, να δείξουμε τελικά ότι αυτά που λέμε στα λόγια, δηλαδή συνεργασία, στην πράξη. Είναι η πρώτη φορά που ο Εμπορικός Σύλλογος συνεργάζεται και μπαίνουν αυτές οι διαδικασίες κάποιου συμφωνητικού τέλος πάντων και των δύο μερών για να γίνει ένα τόσο μεγάλο έργο. Άρα στο χέρι μας είναι να δείξουμε τη συνεργασία στην πράξη. Να ξέρετε ότι αν δεν συνεργαστούμε σε αυτό το κομμάτι, δεν θα το πετύχουμε. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο. Αν δεν υπάρξει συνεργασία και από τις δύο πλευρές, το 100%, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε το πρόγραμμα. Είναι ένα πρόγραμμα που βάσει τις μελέτες που θα έχει, θα το διεκδικήσουμε. Δεν μας το δίνει κανένας, δεν μας το δίνει καμία κυβέρνηση. Με τη μελέτη που θα κάνουμε, με τη δουλειά που θα κάνουμε, θα μπορέσουμε να πάρουμε το πρόγραμμα. Άρα σημαίνει ότι πρέπει να συνεργαστούμε για να το καταφέρουμε. Λοιπόν, καμία επιχείρηση δεν πληρώνει, δεν βάζει χρήματα από το ταμείο της. Υπάρχει ένα πλάνο ενός χρηματικού ποσού το οποίο θα μπορεί να αλλάξει ή την πρόσωψη του καταστήματος ή και κάποιο σκίαστρο που υπάρχει στο κατάστημα. Ουσιαστικά είναι σαν να σου φτιάχνουμε την είσοδο από το σπίτι, το δρόμο, για να μπει κάποιο στην επιχείρησή σου. Δηλαδή να κάνουμε την πρόσβαση στην επιχείρησή σου πιο καλή. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς θα σου φέρουμε χρήματα στο ταμείο. Σημαίνει ότι θα προσπαθήσουμε να φέρουμε καταναλωτικό κοινό με αυτόν τον τρόπο, να γίνει πιο ευχάριστη η διαδρομή του, πιο ευχάριστες οι αγορές του. Ξαναλέω πάλι, δεν σημαίνει ότι εμείς θα γεμίσουμε τα ταμεία των επιχειρήσεων χρήματα. Να πούμε ότι έχει δύο στάδια το κομμάτι του Open Mall. Το ένα αφορά το Δήμο και την ανάπλαση των εξωτερικών χώρων, δηλαδή του πεζόδρομου, γιατί το πρόγραμμα περιλαμβάνει, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει πεζόδρομος ή δρόμοι χαμηλής κυκλοφορίας και κάποιο μνημείο ενδιάμεσα. Ο Δήμος θα διαχειριστεί ένα ποσό γύρω στα 1.500 ευρώ για να κάνει αυτή την ανάπλαση, που σημαίνει μπορεί να αλλάξει πλακάκια, μπορεί να βάλει φωτισμό, μπορεί να κάνει συντριβάνια, μπορεί να κάνει ζαρτινιέρες, πλακάκια κτλ. Μπορεί να κάνει ένα χώρο για δωρεάν στάθμευση κοντά στο Open Mall. Μπορεί να αγοράσει mini bus για να μπορεί να φέρει τον κόσμο δωρεάν από πάρκινγκ περιφερειακά στο κέντρο της πόλης. Αυτό είναι όσον αφορά την ανάπλαση, το οτιδήποτε μπορεί να κάνει ο Δήμος. Τώρα, όσον αφορά τον Εμπορικό Σύλλογο, ο Εμπορικός Σύλλογος για κάθε επιχείρηση που θα συμμετάσχει θα πάρει 2.000 ευρώ, τα οποία αυτά θα πρέπει να διατεθούν στο εξής. Να αλλαχτούν οι προσώψεις των καταστημάτων, να αλλαχτούν κάποια σκέπαστρα, έτσι ώστε να υπάρχει ένα κοινό χαρακτηριστικό. Το κοινό χαρακτηριστικό δεν σημαίνει ότι θα ξεκινήσουμε από την αρχή της κουφά μέχρι το τέλος και να είναι όλα τα ίδια, να είναι σαν ίδρυμα όπως υπόθηκε εδώ.
απλά να δίνουν ένα χαρακτηρισμό στο κομμάτι του ανοιχτού κέντρου εμπορίου που θέλουμε να κάνουμε. Ως Δημοτική Αρχή που στις προτεραιότητες μας έχουμε θέσει τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε σε μια αρχιτεκτονική μελέτη, ώστε να ακολουθήσουν παρεμβάσεις που θα προσδώσουν στην προβολή της τοπικής αγοράς, τόνισε από την πλευρά του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης. Είναι μια πολύ καλή πρόταση. Θα βοηθήσει πάρα πολύ με την έννοια ότι θα δημιουργηθεί, αυτό είναι ο σκοπός και η φιλοσοφία, να δημιουργηθεί ένα πολύ ωραίο φιλικό περιβάλλον, έτσι ώστε να προσελκύσει επισκέπτες στα εμπορικά καταστήματα και τους Αρτινούς αλλά και επισκέπτες και από την ευρύτερη περιοχή. Εμείς εννοείται ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό έτσι ώστε να διαμορφώσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για να στηρίξουμε τον εμπορικό κόσμο, που θα πρέπει να το στηρίξουμε όλοι οι Αρτινοί πρωτίστως και να αγαπήσουμε και να προτιμήσουμε τα τοπικά καταστήματα της περιοχής μας. Από εκεί και πέρα όμως να πούμε ότι δεν είναι ότι κάνοντας αυτό θα μπορέσουμε να αλλάξουμε με μια στο κομμάτι της αύξησης της εμπορικής κίνησης, με την έννοια ότι θα δημιουργήσουμε ένα φιλικό περιβάλλον, από την άλλη όμως θα πρέπει να παράξουμε χρήμα διαφορετικά, εννοώ και αυτό που λέμε με τον τουρισμό, με το ανάπτυξη του κάμπου, γενικότερα ας πούμε και με άλλα μέτρα, ή θα μπορούσαν ας πούμε προς τα καταστήματα να υπήρχε και μια κυβερνητική εξαγγελία της όποιας κυβέρνησης με τη χαμηλότερη φορολογία ή με χίλια δύο άλλα πράγματα για να βοηθήσεις ας πούμε αν θες πραγματικά και τα εμπορικά καταστήματα. Είναι ένα καλό μέτρο. Εμείς δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε καμία ευκαιρία. Θα είμαστε αγαστοί στην εργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο, με όλους τους φορείς. Θα κάνουμε ανοιχτή διαβούλευση με τους καταστηματάρχες, με τον εμπορικό κόσμο. Θα ακούσουμε τη γνώμη και του τελευταίου που λέμε, όλων των ανθρώπων, για να μπορέσουμε να κάνουμε την καλύτερη δυνατή δουλειά. Και εκεί, πέρα από τις αναπλάσεις, θα κοιτάξουμε και το θέμα του πάρκινγκ, με την έννοια ότι χρηματοδοτεί και κάποια μικρά βαν, τα οποία μπορούν αυτά τα μικρά των 15 θέσεων να παίρνουν τους πολίτες και τους δυνητικούς, ας πούμε, αγοραστές από τα καταστήματα, από τα πάρκινγκ του Δήμου που είναι περιφερειακά, και να τα βάζουν μέσα στο κέντρο. Και προφανώς θα θέλαμε να βάλουμε και λίγο το υγρό στοιχείο στην περιοχή μας, δηλαδή με κάποιο συντριβάνι, με ένα πίδακα νερού που πραγματικά λείπει αυτό από την κεντρική πλατεία κυρίως. Και θα κάνουμε και κάποιες μικρές αναπλάσεις σε όλους τους κοινόχρους χώρους, είτε αυτοί λέγονται πεζόδρομοι, γιατί θα αφορά η πρόταση το πεζοδρομημένο κομμάτι της Άρτας, δηλαδή και η κεντρική οδός της Σκουφά μέχρι πάνω στον Γιώργη, αλλά και τα κάθετα μέχρι και τη Λαϊκή Αγορά, όπου είναι πεζόδρομος. Και αφορά και πλατείες. Άρα και στις πλατείες, ας πούμε, θα γίνουν κάποιες αναπλάσεις. Παράλληλα να πούμε ότι εμείς ως Δήμος μέχρι 26 Τετάρτου θα υποβάλουμε στην περιφέρεια Ηπείρου, στην αντίστοιχη πρόσκληση του ΕΣΠΟ που υπάρχει, άλλες δύο προτάσεις για αναπλάσεις μέσα στο κέντρο της πόλης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αναπλάσουμε και να εξωραίσουμε το κεντρικό κομμάτι της πόλης μας.